Μόλις 43 ημέρες πριν από το κρίσιμο δημοψήφισμα για την παραμονή ή όχι της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ηγέτης του κόμματος των εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, ξεκίνησε την καμπάνια του υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας. Πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό μήνυμα με το οποίο θα υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά παράλληλα θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις προκλήσεις των τεράστιων μεταναστευτικών ροών. Πρέπει να προστατεύσουμε την ελευθερία των πολιτών στη Μεγάλη Βρετανία, ώστε να μπορούν να εργάζονται και να συνταξιοδοτούνται στο εξωτερικό. Έτσι θα συντηρήσουμε το σύνδεσμό μας με την υπόλοιπη Ήπειρο. Με τα δύο στρατόπεδα να οξύνουν τους τόνους της αντιπαράθεσης, αίσθηση προκαλεί το δημοσίευμα της εφημερίδας Sun, σύμφωνα με το οποίο ο πρώην Υπουργός Εργασίας Ian Duncan Smith παρουσιάζει τον David Cameron ως μαριονέτα της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ. Ο Σμιθ κατηγορεί τον Κάμερον ότι επέτρεψε στη Μέρκελ να επαναχωρήσει από την κόκκινη γραμμή που είχε ορίσει σχετικά με την υποδοχή νέων μεταναστών. Την αντιευρωπαϊκή του ρητορική επανέλαβε και ο πρώην δήμαρχος Λονδίνου Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος ανέπτυξε το όραμά του για μια Μεγάλη Βρετανία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κεντρικός Τζόνσον τραγούδησε και την Οδή στη Χαρά του Μπετόβεν. Είμαι παιδί της Ευρώπης. Είμαι φιλελεύθερος κοσμοπολίτης. Η οικογένειά μου είναι γενετικό ισοδύναμο των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ. Μπορώ να διαβάσω νουβέλες στα γαλλικά, νομίζω και στα ισπανικά. Μπορώ να τραγουδήσω την Οδή στη Χαρά στα γερμανικά και θα το κάνω, εάν συνεχίσετε να με αποκαλείτε εθνικιστή. Freude, schöne Götter, anyway, you know it.